πλακώνεται ο κόσμος στους δρόμους. Δεν βλέπεις τι γίνεται στον δρόμο. Έχεις ψηφίσει Πασόκ, ρε παλιωμάτικα. Έρα και ρε, τα Πασόκ ψήφισα, ρε. Γι' αυτό ρε μα***α οδηγάς όπως κυβερνάει ο Γεωργάκης. Κάτσε να κάνετε πρόκληση. Ο Γεωργάκης, γιατί και εμένα Γιώργο με λένε, ρε. Έλα, μισού. Ως τελευταία υπάρχουν, ε. Κάτσε να τα δώσω. Θα σε λιώσω, ρε. Θα σε λιώσω. Πες τι γίνεται. Να έχω πλακώνω, θα σκοτωθούμε, δεν έχουμε. Μάτι, μάτι σε έφαγε. Συνήθω δηλαδή οι άνθρωποι για να περνάνε καλά, δεν θα υπάρχει άλλος τρόπος, θα μαζεύουν το σπίτι και θα παίζουν τις αναμνήσεις. Θυμάσαι τότε. Έλα θυμάσαι. Μόνο με αναμνήσεις. Θα καθόμαστε στα τραπέζια και θα αφήνουμε αναμνήσεις. Και ό,τι καλή ανάμνηση έχει ο καθένας, θα την παίρνει τηλέφωνο σε μια εκπομπή, να δίνει κουράγιο ένας τον άλλον. Εγώ Γιάννης Βογιατζής και είχα ευχάριστες αναμνήσεις, γιατί θυμάμαι πηγαίναμε στο ποτάμι από μικρά παιδιά και παίζαμε τα πουλί μας. Αυτό. Και ποιος θα διρίξει πιο μακριά. Συγγνώμη για τα αυτά που σας λέω. Θέλει μόνο χαρά μας, δεν είναι τίποτα. Ο κυρίος είχε μια ωραία ανάμνηση να προσφέρει. Έπαιζε μικρό στο πουλί, στο ποτάμι. Και παίζαν όλοι μαζί ποιος θα την πετάξει πιο μακριά. Και ο πιανού πήγαινε στην άλλη όχθη και έρθαζε ένα βραβείο και την έπαιζε δωρεάν την άλλη φορά. Και σηκώσω μια στη μουρή. Εδώ κυρία μου μπορεί να συνεργαστεί η Νταλικέρισα με το χορευτή και δεν μπορεί να συνεργαστεί αριστερά. Ναι, μπορούμε. Τι είσαι κορίτσι μου, όλες τεπέτε. Τι δουλειά κάνεις αυτό παιδί μου? Είμαι ο Δικός Νταλίκας. Ορίστε. Εσύ παιδί μου τι είσαι, ο άλλος χορευτής. Τι χορό χορεύεις παιδί μου, πες. Τι χορό χορεύεις? Οριεντάλ. Μάλιστα. Δείξε μας και λίγο το Ριεντάλ, δύο κόσμους εδώ να καταλάβει. Αναστατώνουμε, αναστατώνουμε, όλα τα παρατάω και ξεσηκώνουμε. Η οποία τα λικέρισα, πήγε το κορίτσι να συμπληρώσει τα λεφτά της για το μισό δεν φτάνει και μάλιστα το είπε να βγάλει κανένα θάλασσο γιατί καθώς έψαχνε. Άρε Παπαντρέου, τι μου έχεις βάλει να κάνει. Άρε ποτέ τι μου βάζεις και κάνω. Αλλά συνεργάζονται μαζί. Ψάχνουμε σαράχνες να βρουν τη λύση με τον. Ψάχνε μωρή Λουλού, ψάχνε μωρή. Θα ανάψουν τα φώτα και θα σου δείξω πως αλλάζουν. Μη λες τέτοια πράγματα. Ψάχνε. Ψάχνε. Ναι, με ζηλεύει. Ψάχνε να σου δείξω πού είναι τα ρουλεμάν. Δεν θα δείξω μετά. Αγάπη μου, μιλάς με μια φίρμα. Είστε με το Λουλού, δεν υπάρχει έτσι. Πώς έχω μπουρδουκλωθεί. Ψάχνε με την Λουλού, του λέει και θα σου δείξω πως αλλάζουν τα λάδια και τα ρουλεμάν. Διότι ο χορευτής έχει συνέστηση της κατάστασής του. Λοιπόν. Μπαίνουμε. Ναι. Είμαστε και άντρες. Το πόσο θα δείξει. Το πόσο θα δείξει. Βέβαια το πόσο θα δείξει. Ο Σαμάρας κάνει τον άντρα, ο δεν υπογράφει, αλλά με τον πιέσουν τι θα κάνει. Θα υπογράψει. Πέρασε φοβερές αγωνίες μέσα στο σκοτάδι το παιδί αυτό και λέει κάποια στιγμή. Μωρή, εγώ τα ακουμπάω, εσύ φοβάσαι. Καλέ, κάτι μου σκόπτει από πίσω. Άμα είναι από πίσω, χαρά είναι. Με σηκώθηκε από πίσω, χαρά είναι. Και από μπροστά μας σηκώθηκε, χαρά είναι, αλλά... Πετσάλνικος. Είναι ένα ζευγάρι και κάνει σεξ. Και κάνει αυτός το σκλάβο, ξέρω εγώ, και η γυναίκα το δένει με μαστίγιο. Επειδή δεν σου αρέσει. Είδες, στο οπτικοποίησανε το χαρί τουλάχιστον τηλεοπτικός. Το χτυπάει η κυρία με μαστίγιο η Θεέ, είμαι σίγουρος. Για να επέχεται η ισορροπία, κατάλαβες, σου λέει κάνεις το μάγκα στη τηλεόραση το πρωί. Το βράδυ θα σε φτιάξω εγώ. Η Θεέ μ' αρέσει. Μην το φοβάσαι, βρε, ξεθάρεψε λίγο, βγάλε το από μέσα σου, πρέ. Βγάλε το βρε. Εγώ θέλω λοιπόν να χρησιμοποιήσω μαστίγια. Και η γυναίκα μου δεν το θέλει. Η γυναίκα μου θέλει εμένα να με δέσει στο κρεβάτι και εγώ δεν το θέλω. Το είπα αυτό. Αν η γυναίκα σου δεν θέλει μαστίγιο, φέρε μια άλλη και μαστίγωσε την δίπλα. Έχει μία για μαστίγιο και μία για τα υπόλοιπα. Η γυναίκα ζηλεύει, βρε. Μόλις θα δει την άλλη να τρώει ξύλο και να βγαλτιέται, θα σου λέει διώξτε, θα καθίσω εγώ. Η γυναίκα λέει συνέχεια, όχι, μην την πέρασε για πουτά, δεν τις ξέρεις. Δεν είναι, δηλαδή, ναι, 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 Παναγιώτα. Γιώργο, Γιώργο, μην λες τέτοια δρομόλογα. Έχασα τον ηρμό μου, κυρία μου, μισόλου. Το πιτσάλνικο, θα τρελαθώ. Θα περάσω μισόλου, Γιώργο, τώρα. Γιώργο, να πάμε να ανάψουμε έναν κερίν. Να ανάψουμε κερίν, κούλη μου, μπας και γίνει κάτι καλό. Κυρία Φτιόν, θα δώσουμε 300.000 περισσότερο εικάς. Θα έχει, λέει, η Βουλή.
λιγότερα έσοδα, λιγότερο κόστος 5 δισεκατομμύρια. Σε 300.000 συνταξιούχους και εμείς θα το διευρύνουμε. Τι λέω, τι λέω, σκυρά μου. Ο οποίος αυτιάς ξεκίνησε, δεν ξεκίνησε. Έχουμε μπερδευτεί, δεν ξέρουμε γιατί γίνεται πλέον στα κανάλια. Τηλεφωνήστε στο γείτονα, στο φίλο, στο γνωστό σας. Ξεκινήσαμε και πάλι. Είναι η τρίτη φορά που σας το λέω φέτος και πιστεύω να μην. Έχουμε ξοδευτεί στα λουλούδια, Γιώργο μου, να στέλνουμε. Θα είμαστε ανοιχτά την Παρασκευή, έτσι κάθε μέρα θα είμαστε ανοιχτά. Εδώ θα είμαστε. Από τις 6 έως και τις 10 να κρατάμε συντροφιά στους 90-11 μας τηλεθεατές. Μάλιστα, με ρώτησε χθες η κυρία Λένη, θα είστε ανοιχτά αύριο, Γιώργο. Ούτε κατάστημα, ούτε σε αεροπλαστείο. Δεν το έχω αυτό όμως, ότι την πιο δύσκολη στιγμή ο αυτιάς θα κατέφευγε στο χιούμορ. Οργασμό έχετε. Είχε μπει ένας ληστής. Λοιπόν. Και μπαίνει μέσα να κάνει ληστεία και καθώς φτάνει τέλος πάντων μέσα, μπαίνει κουκουλοφόρστατος με μια ληστεία τράπεζα, δένει όλους τους υπόλοιπους και κολλάει το όπλο σε μια ξανθιά, πολύ ωραία γκόμενα, της λέει στο ταμείο μέσα τσουλάκι, της λέει. Πάμε στο θησαυροφυλάκιο. Έντρομη ξανθιά, τον ακολουθεί. Πριν μου το ανοίξεις, λέει, το θησαυροφυλάκιο, κατέβασε μου το δικό μου, το χρηματοκιβώτιο και πάρε μου μια οδοντόβουρτσα. Τι είναι κάνει ξανθιά, αρχίζει την. Το καθάρισμα. Σε λίγο σου λέει πάρε μου κι άλλη μία. Μάλες, σκασμός λέτος. Τι να κάνει, παίρνει κι άλλη μία. Και τότε βγάζει ο ληστής τη μάσκα και λέει Μωρίτς, λέει, γυναίκα του. Στο σπίτι όλο να κατέβουμε, δεν μπορώ, θα κάνουμε με το και εδώ διπλό. Διπλό.